Ο Γιώργος Τσελίκας βρίσκεται από πολύ νωρίς σε αυτό το πρατήριο υγρών καυσίμων. Μόνο τώρα που ξημέρωσε, ρε παιδί μου. Μία κομπίνα απίστευτη. Εδώ. Για να μας δείξει, Γιώργο, τι αντίκρισαν οι ελεγκτές. Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα έξω, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε και πίσω στον ακάλυπτο χώρο. Μάλιστα. Καταρχήν, να δείτε ότι πίσω από τις νόμιμες 5 δεξαμενές ήταν άλλες 2 χωρητικότητας 7.000 λίτρων και 14.000 λίτρων που ήταν εκεί το παράνομο κάσου. Πάμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του Ηλία του Μπασίου να δείτε. Τα ξυλώσαν λοιπόν το ΣΔΟΕ, η Οικονομική Αστυνομία και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σφραγίσαν εδώ, νομίζω κάτω το πατάκι πρέπει να κρύβεται. Να, εδώ. Άλλος μηχανισμός και αυτός, ναι. Έχουν σφραγίσει εδώ, βλέπετε. Μάλιστα. Έτσι. Όπως υπάρχει πάντα κάτι πίσω από το πατάκι, κάτι υπάρχει βρώμικο. Λοιπόν, κάτω από το χαλάκι εδώ, που λέμε πάντα. Όλα. Τα κρύβουμε. Όλα κάτω από το χαλί. Έτσι, δεν λένε, κάτω από το χαλί ναι, κρύβεται. Κάτω από το χαλί, βέβαια. Βλέπετε λοιπόν, θα δούμε και πίσω στον καλύτερο χώρο. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα και μέσα. Παιδιά, τρεις μέρες πήρε, επιστρατεύτηκαν τα σκαυτικά μηχανήματα. Αν μπορέσουμε τώρα να. Για Ηλίας, να ξεκινήσει όμως όλη αυτή κομμάτι, η έρευνα, προφανώς, Γιώργο, άνοιξαν και στόματα Αύγουστο. Και υπήρξαν και καταγγελίες από ό,τι φαίνεται. Εδώ κοιτάξτε πίσω τι γίνεται, ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Βλέπετε, προσπαθούμε να δείξουμε πίσω. Εδώ εσκαφή ολόκληρη έγινε, παιδιά. Ναι, βέβαια. Εσκαφή. Σας λέω, ήταν οι 5 νόμιμες δεξαμενές και 2 δεξαμενές των 7.000 και 14.000 λίτρων που ήταν το καύσιμο. Με τηλεχειριστήριο λοιπόν τι γινότανε. Με τηλεχειριστήριο έμπαινε κοπανιστός αέρας αφενός, αφετέρου έμπαιναν διάφορα πετρολοειδή και άλλα καύσιμα αμφιβόλου ποιότητας. Έτσι. Και ποιος την πλήρωνε. Ο ανυποψίαστος και το κράτος του έφεραν τους φόρους, βενζίνη. Και οι δύο. Και το κράτος, σας λέω, περίπου 250 εκατομμύρια έχασε το κράτος. Επειδή όπως λέγαμε νωρίτερα, Γιώργο, όμως είχε προηγηθεί και ένας θάνατος πριν από περίπου 2 μήνες, φαίνεται πως από εκεί και πέρα ξεκίνησε να ξετυλίγεται τέλος πάντων το κουβάρι σιγά σιγά και να φτάσουμε εδώ. Ακριβώς, βέβαια. Και μάλιστα ήταν και καταγγελίες από συγγενείς ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων. Σας λέω, είναι πολλά τα λεφτάρι. Θα έρθει σε λίγο άρεστο. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Πολύ καλωστημένη δουλειά, παιδιά, και μοναδική νομίζω για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν έχουν ξαναδεί άνθρωποι στους ΔΟΕ κάτι αντίστοιχο, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Παιδιά, τρεις μέρες σκάβανε. Μιλάμε κάτω, έχει 5 δεξαμενές που είναι υποτίθεται οι νόμιμες και άλλες 2 δεξαμενές για να βρούνε πώς διοχετεύεται. Γιατί είχαν μπλοκάρει και το σύστημα με ειδικό μηχανισμό εισρώων νεκρών. Δηλαδή έγραφε είναι το. Είναι λογικό κοντέρ, πάντως να μην καταλαβαίνει. Και ανάθεμα, αν είχες μέσα 10 ευρώ. Είναι λογικό να μην έχει καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί όλα γίνονταν από απόσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο, με τηλεχειριστήρια. Ναι, οπότε βέβαια. Είναι λογικό βέβαια. Να πήρε και πολύ χρόνο στις αρχές μέχρι να φτάσει. Χέρι δεν έμπαινε. Δηλαδή, ερχόσουν εσύ κανονικά, ως και υποψιασμένο να ήσουν, έβλεπε κανονικά. Έπαινε τη άλλο στην κάνουλα, την έβαζε και στο αμάξι να βάλει βενζίνη. Δεν μπορεί να καταλάβει τι γινόταν. Το άλλο έγραφε κανονικά. Α πούμε και το βιτίο μέσα που βλέπετε τώρα με τα πλάνα του Ηλία του Μπάσιουλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να υποψιαστεί. Και λίγο ένα υποψιασμένο ήταν όλα κατά φύση. Γιώργο, και να καταλάβει κάτι. Όλοι μα κάποιε φορέ έχουμε κάποιε υποψίε για το αυτοκίνητό μα. Μα φαίνεται λίγο πιο χαμηλά ο δείχτη, αλλά δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Ούτε μπορεί να δώσει και μεγάλη σημασία. Εντάξει, αν έχει χάσει 5-10 λίτρα σε ένα γέμισμα. Παιδιά, ακούστε πάντα αποδείξει. Και εγώ βάζω λέω 30 ευρώ έτσι. Ενώ ξέρω το 30 ευρώ πάει σχεδόν στη μέση. Πάω πιο κάτω στο βενζινάδικο και δεν πάει στη μέση. Λείπουν, α πούμε, κάτι. Έτσι, τι μπορεί να κάνει τώρα σε αυτό. Δηλαδή, υποψιάζουμε, αλλά άντε να αποδείξω. Άντε να απογυρίσω πίσω και να το πω. Και αν, Γιώργο, μια δεν βάζει πάντα σε ένα σταθερό βενζινάδικο για να ξέρει πάνω κάτω τι γίνεται και βάζει σε διαφορετικά. Ψάξε, βρε άκρη. Σε ποιον πήγα, που έβαλα, ποιο το έκανε ενωθεία, ποιο με ξεγέλασε. Δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Μπορεί όλη αυτή η ιστορία, Γιώργο, να συνέβαινε και σε άλλα πρατήρια υγρών καυσίμων? Οι αρχές έχουν τέτοιες υποψίες αυτή τη στιγμή? Θα το διερευνήσω, γιατί αυτό είναι το σημείο εκείνης. Το κουβάρι από εδώ ξετυλίγεται και οι υποψιασμένοι θα κοιτάξουν και θα ξέρεις, με συνδυασμό με καταγγελίες που γίνονται, γιατί το κάστρο πάντα από μέσα πέφτει. Με καταγγελίες προφανώς κάτι θα ψάξουν, βέβαια. Θα ψάξουν. Δεν μπορεί να είναι το μόνο πρατήριο, βέβαια. Βεβαίως, για το αν απλώνεται και αλλού το δίκτυο αυτό, αν υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι χώροι που έχουν σκαφτεί όλοι και γίνονται τέτοιου είδους παρανομίες, αλλά εδώ μιλάμε πραγματικά για ένα τεράστιο, μια τεράστια φοροδιαφυγή. Πραγματικά είναι απίστευτο. Λοιπόν, Γιώργο, μένουμε σε ήταν αυτά. Ήταν οργανωμένη επιχείρηση αυτή τη φορά, έτσι, και για δυναμική συνέργεια. Και θα το σας φορτηγό λέω πειραγμένο, και ένα φορτηγό που είχαν για τη μεταφορά πειραγμένο και αυτό στα συστήματά του. Δυναμική συνέργεια, σου λέει ο άνθρωπος. Αυτό που βλέπετε. Τώρα μπορούμε να κλείσουμε.